κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, πάμε γρήγορα να δούμε τι έχει συμβεί με την πρώτη έτσι μεγάλη δικαστική διαμάχη που έχει η χείρα του Γιώργου Τράγκα με τον ιό του Γιώργου Τράγκα για την περιουσία. Απορρίφθηκε λοιπόν η προσφυγή της χείρας για να είναι η ίδια η μοναδική κληρονόμος όπως επιθυμούσε. Για πες μας, παρακαλώ. Και όχι μόνο αυτό, στα δικαστήρια λοιπόν του Μονακό είχαμε τη συνέχεια των επεισοδίων, γιατί έχει ξεκινήσει μια μεγάλη δικαστική διαμάχη γύρω από την περιουσία του Γιώργου Τράγκα. 2,5 χρόνια έχει κρατήσει αυτή η διαμάχη και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει κι άλλον. Κι άλλο, όπως είπαμε, είναι μεταξύ της συζύγου του Γιώργου Τράγκα, της Μαρίας Καρά, και του γιού του, του Γιάννη Τράγκα. Η κυρία Καρά λοιπόν ζητάει να αναγνωριστεί ως η μοναδική κληρονόμος και να πάρει όλη την περιουσία η ίδια. Επίσης, είχε ζητήσει οποιοδήποτε δικαστήριο πρόκειται να γίνει, να γίνει στο Μονακό. Εν τέλει, λοιπόν, το δικαστήριο στο Μονακό έλλειψη στοιχείων απέρριψε τα αιτήματα της κυρίας Καράς, η οποία, όπως είπαμε, ζητούσε να μεταφερθεί και η υπόθεση στο Μονακό, αλλά και να είναι και η μοναδική κληρονόμος έτσι που θα πάρει τα πάντα. Το δικαστήριο είχε δώσει μια προθεσμία στην κυρία Καρά να προσκομίσει στοιχεία που να πιστοποιούν ότι να πιστοποιούν κατηγορηματικά τη διεθνή δικαιοδοσία και την υλική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μονακό. Παρέμβαση επίσης είχε κάνει και το ελληνικό δημόσιο, το οποίο υποστήριζε ότι δεν πρέπει να μεταφερθεί η υπόθεση της κληρονομικής διαδοχής από την Ελλάδα στο Μονακό. Το ίδιο είχε αναφέρει και ο δικηγόρος του γιού του Γιώργου Τράγκα, ο Νίκος Αγαπηνός. Εν τέλει αποφασίστηκε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, καθώς δεν φαινόταν ότι ήταν και μόνιμος κάτοικος Μονακό ο Γιώργος Τράγκας. Οπότε δεν υπάρχει κάποια δικαιοδοσία για να πάρθει απόφαση στο δικαστήριο στο Μονακό. Οπότε το σύριαλ συνεχίζεται τώρα στα ελληνικά δικαστήρια. Πάντως, η απόφαση που πάρθηκε στο Μονακό ήταν ότι δεν αναγνωρίζεται ως μοναδική κληρονόμος και ότι το δικαστήριο στο Μονακό δεν έχει τη δικαιοδοσία να κρίνει ποιος θα πάρει τι. Μάλιστα. Άρα, εδώ στην Ελλάδα εδώ θα πρέπει να συνεχιστεί η δικαστική διαμάχη. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Ζαχαρία Κεφαλογιάννη, ο οποίος ήταν ο γνωστός ηθοποιός του Σασμού, ο οποίος ο άνθρωπος έπαθε ένα έμφραγμα, σοβαρό θέμα με, ναι, την υγεία, το αντιμετώπισε, είναι καλά όμως, για πες μας. Ο Ζαχαρίας Κεφαλογιάννης, που υποδίθηκε το Βασίλη Σταματάκη στο Σασμό, τις προηγούμενες ημέρες, ενώ οδηγούσε, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και σταμάτησε στην άκρη του δρόμου. Κατέβηκε από το αυτοκίνητο για να πάρει μια ανάσα, ωστόσο έπαθε έμφραγμα. Για καλή του τύχη, ένας περαστικός που τον αναγνώρισε κάλεσε τις αρχές, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί του έδωσαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες για να ξεπεράσει το πρόβλημά του και πλέον αναρρώνει έχοντας διαφύγει τον κίνδυνο. Να του πούμε περαστικά του ανθρώπου και να είναι γερός και δυνατός. Πάμε τώρα, γιατί έχουμε μία εξέλιξη στο τηλεοπτικό τοπίο όσον αφορά τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Υπήρχε, όπως σας είχαμε ενημερώσει πριν λίγες ημέρες, η πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη για την εξαγορά του Open, δίνοντας 20 εκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόταση στον Ιβάν Σαββίδη και να εξοφλήσει όλα τα χρέη και τις οφειλές του καναλιού μέχρι σήμερα. Τώρα λοιπόν στο παιχνίδι για την αγορά του Open μπαίνει ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες φήμες ότι έχουν ξεκινήσει κάποιες συνομιλίες μεταξύ του κυρίου Ηλιόπουλου και του κύριου Ιβάν Σαββίδη. Ο κύριος Ηλιόπουλος φαίνεται ότι θέλει να επεκτείνει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και στον χώρο των media, οπότε έχει αποφασιστεί να γίνουν κάποιες συνομιλίες με τον Ιβάν Σαββίδη για την αγορά του Open. Μάλιστα, υπάρχουν έτσι και κάποιοι ψήθυροι που λένε ότι προτιμούν να το αγοράσει το κανάλι ο κύριος Ηλιόπουλος παρά να πάει σε κάποιον άλλον. Από τα υπόλοιπα κανάλια δηλαδή, προτιμούν τον κύριο Ηλιόπουλο. Ο νέος πρόεδρος της ΑΕΚ, ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, σκέφτεται να αγοράσει το Open. Και εφοπλιστής, επιχειρηματίας και εφοπλιστής ο κύριος Ηλιόπουλος. Αναμένεται λοιπόν να είναι εκείνος ίσως ο νέος ιδιοκτήτης του Open.
Άρα είναι σίγουρο ότι τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, θα υπάρξουν εξελίξεις, ναι. Θα υπάρχουν τρομερές εξελίξεις στην τηλεόραση του Open. Επίσης, μιας που αναφερόμαστε στο Open, να πούμε ότι στελέχη τα οποία βρισκόντουσαν μέσω της εταιρείας του Νίκου Κοκλώνη στο Open, έφυγαν την εταιρεία παραγωγής του Νίκου του Κοκλώνη και παρέμειναν στο Open σε διευθυντικές ηγητικές θέσεις. Ναι, προφανώς για να έγινε και αυτό, θα γνωρίζουν και ήδη από μέσα ότι πρόκειται να γίνει κάποια εξαγορά και ότι πρόκειται να καλυφθούν και όλα τα χρέη, γι' αυτό το λόγο και παρέμειναν προφανώς. Εδώ λοιπόν ξαναλέμε, υπάρχει ένα θρίλερ, τι θα γίνει με το ποιος θα το αγοράσει. Έτσι ακριβώς, ότι πωλείται, πωλείται. Και όπως λέει το τραγούδι, πωλείται όπως είναι επιπλωμένο. Με χιλιάδες αναμνήσεις. Φορτωμένο. Πάπαλε, φεύγει τα χέρια του Βασαβίδη. Δεν το θέλω άλλο, λέει. Βλέπει εφιάλτη. Και χρέη. Με εφιάλτη με τις λέπτες στο κανάλι. Βλέπει όπεν και ξυπνάει. Δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ με το όπεν. Να το ξεφορτωθεί θέλει. Η γεροντοκόρη αδερφή του νομίζω ότι είναι. Θέλει το ξανά να το διώξει. Να το δώσει. Άρα λοιπόν είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες θα έχουμε εξελίξεις στο Open. Φεύγει σίγουρα από τα χέρια του Ιβάν Σαββίδη και από ό,τι φαίνεται το επικατέστερο σενάριο είναι ανάμεσα σε Ευαγγέλη Μαρινάκη και Ηλιόπουλο να πάνε στον κύριο Ηλιόπουλο. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Έτσι δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Πάμε τώρα top drop. Πάμε να δώσουμε λοιπόν το top drop, το μοναδικό αυτό σέρου με βιταμίνη C και αλουρονικό, ένας ισχυρός ορός λάμψης και ομορφιάς, ο οποίος τι θα κάνει στο πρόσωπό μας, θα μας βοηθήσει να απαλλαγούμε από ρητίδες, από πανάδες και να έχουμε τη λάμψη που πάντα θέλαμε. Και όλα αυτά χωρίς να χρειάζεται να δώσουμε πάρα πολλά χρήματα, χωρίς να χρειάζεται να κάνουμε επίπονες θεραπείες και επίπονες επεμβάσεις. Το top drop λοιπόν με δύο σταγόνες καθημερινά μας δίνει το αποτέλεσμα που πάντα επιθυμούσαμε. Με βιταμίνη C και αλουρονικό, ένας ισχυρός ορός λάμψης και ομορφιάς, καθημερινά θα το έχουμε μαζί μας στην τσάντα μας. Δύο-τρεις σταγόνες, όπως είπαμε, είναι υπεραρκετές. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 211-1600, το ένα τεμάχιο 24,90, τα δύο τεμάχια 39,90. Μόλις κυκλοφόρησε και στην Ελλάδα το πρωτοποριακό προϊόν Top Drop. Ήρθε να δώσει λύση. Ανώδυνα, άμεσα και αποτελεσματικά. Ως εργαζόμενη μητέρα, δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα. Τώρα με το Top Drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top Drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top Drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Ο αποτελεσματικός ορός Top Drop προλαμβάνει τις λεπτές γραμμές έκφρασης και τις ρητίδες, ανέμακτα και ανώδυνα, χωρίς παρεμβάσεις και ακριβές μεθόδους. Αν θέλετε να εξαλείψετε τις λεπτές γραμμές, να θρέψετε το πρόσωπό σας και να διώξετε τα ορατά σημάδια πρόωρης γύρανσης, οπλιστείτε με τον Top Drop. Εφαρμόζοντας το προϊόν καθημερινά, βλέπουμε θεαματικά αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απορροφάτε γρήγορα, ενυδατώνει σε βάθος και λιένει και τις πιο βαθιές ρητίδες. Βελτιώνει θεαματικά την όψη του προσώπου. Το υαλουρονικό σε συνδυασμό με τη βιταμίνη C συμβάλλει αποτελεσματικά και δρά αμέσως στην εξάλληψη των ρητίδων, τρέφοντας ταυτόχρονα όλο το δέρμα. Το δέρμα σας θα αποκτήσει την υγρασία και την ενυδάτωση που απαιτείτε και έτσι θα λάμπετε πραγματικά και η όψη σας θα δείχνει πιο νέα και πιο υγιή. Η βιταμίνη C, που είναι απαραίτητη σε κάθε οργανισμό, έρχεται μαζί με το υαλουρονικό να προστατεύσει την επιδερμίδα, να την ξεκουράσει και να την οχυρώσει με πλούσια αντιοξειδωτική και αντιγυραντική δράση. Το Top Drop υπερτερεί. Είναι το πιο αποτελεσματικό σέρουμ προσώπου με βιταμίνη C, κολαγόνο, εκχυλίσματα περγαμόντου και μανταρίνι. Μία μοναδική σύνθεση που προλαμβάνει και βοηθάει στη μείωση των δυσχρωμιών. Προσφέρει πιο νεανική επιδερμίδα, λάμψη και φωτεινότητα. Βοηθάει στη μείωση των λεπτών γραμμών έκφρασης. Το προϊόν περιέχει χυμό aloe vera σε ποσοστό υψηλό, προσφέροντας όλες τις ιδιότητες του φυτού, ανανέωση, ενυδάτωση και προστασία της επιδερμίδας. Βοηθάει στη φωτεινότητα του δέρματος και αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα, τελειοποιώντας την υφή του δερματός σας. Ως εργαζόμενη μητέρα, δεν είχα χρόνο ούτε για γιατρούς ούτε για έξοδα.
Τώρα με το top drop, το δέρμα μου είναι στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ. Όλοι με ρωτούν τι έχω κάνει. Η απάντηση είναι στο τσαντάκι μου. Top drop και τα χρόνια πλέον εξαφανίστηκαν από πάνω μου. Top drop, η φυσική μεσοθεραπεία στο σπίτι σας. Διατηρεί τη φυσική υγρασία της επιδερμίδας σας, καταπολεμά τις κοιλίδες και πολεμά την φωτογύρανση. Top drop.